Τελειώνουμε το επόμενο Σάββατο στις 3 Φεβρουαρίου με τις εκλογές στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Όπως πολύ σωστά είπατε, οι πληροφορίες σας είναι σωστές. Κατεβαίνω στις εκλογές της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Φιλοδοξία μου είναι, όπως είπα και στην προεκλογική μου εκστρατεία, το Επιμελητήριο Αργολίδας να αναδειχθεί σε έναν ισχυρό επιμελητηριακό παράγοντα στην Ελλάδα. Το έδειξα με την πρώτη μου κίνηση που έκανα εκπροσωπώντας το επιμελητήριο πάντα, και δεν είναι προσωπικό, είναι του Επιμελητηρίου Αργολίδας. Σήμερα κατέχουμε την θέση του πρώτου Αντιπροέδρου στην Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιωνίων Νήσων, μια θέση που για πρώτη φορά κατέχει το Επιμελητήριο Αργολίδας, παρόλο που είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχοι στην Διαχειριστική, την θέση αυτή την παίρνουμε για πρώτη φορά. Επομένως, το Επιμελητήριο Αργολίδας έχει έναν δικό του άνθρωπο ως πρώτο αντιπρόεδρο στην Διαχειριστική, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ καλά, ακόμα καλύτερα, τα προγράμματα της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ταυτόχρονα, φιλοδοξία μου είναι η Διαχειριστική να επεκταθεί και σε άλλα θέματα, να γίνει πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης των επιμελητηρίων αλλά και της επιχειρηματικότητας, να μπορέσουμε να βρούμε επιπλέον, να φέρουμε επιπλέον προγράμματα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτός είναι ο στόχος μου και απάνω σε αυτό θα εργαστώ όσο διάστημα θα είμαι στην Αντιπροεδρία. Ταυτόχρονα, φιλοδοξία μου είναι το Επιμελητήριο Αργολίδας και ο υποφαινόμενος να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές, να κατακτήσουμε μία θέση στη Διοικητική Επιτροπή, τιμητική θέση για το Επιμελητήριο Αργολίδας. Για πρώτη φορά, εάν το πετύχουμε, το Επιμελητήριο Αργολίδας θα εκπροσωπείται στη Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης. Επομένως, στόχος μας είναι, όπως είπα και πριν, να αναδείξουμε το Επιμελητήριο Αργολίδας ως ένα ισχυρό επιμελητηριακό παράγοντα στο επιμελητηριακό γίγνεσθε.